Φτάσαμε Φινικούντα, ταξιδέψαμε 3 ολόκληρες ώρες για να έρθουμε να βρούμε το Μάικ τον Σοφρονιάδη για να κάνουμε casting που αλλού στη Φινικούντα. Ο Μάκης είχε έρθει πιο νωρίς και είχε στήσει τα καλάμια του. Ήτανε ώρα να στήσουμε και εμείς τα δικά μας καλάμια. Πάμε λίγο γρήγορη κίνηση. Όπως βλέπετε εδώ, ξεκινάμε με ένα τραβέντο με γύρω στα 80 εκατοστά παράμαλο. Πάμε λοιπόν να δουλώσουμε, να μην χάσουμε χρόνο. Σε αυτό θα βάλουμε ένα σκουλικάκι, ένα ακροβάτι. Μισό σκουλίκι τουλάχιστον. Θα βάλουμε τα μαϊμουδάκια. Πήρα αυτά εδώ τα μαϊμουδάκια. Πήρα ένα πράσινο και ένα μπλε. Για να βλέπουμε. Λοιπόν, αρματώνουμε το άλλο καλάμι. Δολώνουμε και ρίχνουμε. Για σήκω λίγο, Εύα. Όχι, δικό μου είναι. Δικό μου είναι. Έλα. Τελικά ποιος το έπιασε. Πολύ ωραίο, ρε φίλε. Μπράβο, παιδιά. Και σένα το δικό σου γιατί κουνήθηκε. Γιατί είχε πιαστεί μαζί με τον Μάκη. Πιάσεις. Έλα, πιάστη. Πιάστη, ρε. Δεν νομίζω. Δυνατά. Α, φοβάσαι. Τι φοβάσαι, ρε. Το πρώτο ψάρι είναι πλέον γεγονός. Ήταν μια ξεκούρα καλή, η οποία είχε μπερδευτεί μαζί με τη δικιά μου μπετονιά και είχαμε σκοτωθεί πιαρούν το ψάρι. Εκεί που είχαμε ρίξει λοιπόν τα καλάμια μέσα, είπαμε στο Μάκη να μας πει λίγο για τις αρματουσιές και τα παράμαλά του. Τους κορμούς μου τους έχω έτοιμους εκεί. Μπορούμε να τους φτιάξουμε και εδώ, αλλά είναι λίγο μανούρα τώρα μέσα. Μελαλίδικο. Μελαλίδικο. Δεν θα είναι τέτοια ποιότητα, θα είναι με κόμπους. Αυτή εδώ δεν είναι με κόμπους. Μα δεις, είναι όλα με κόλλες. Δηλαδή εδώ που βλέπεις αυτές τις χαντρούλες, μπορείς είναι απλά να κάνεις ένα κόμπο. Κοίταξε εδώ, δεν θέλω. Κοίταξε τι έχει κάνει. Και αυτό εδώ είναι ένα σύνδεσμο που απλά βάζεις το πάραμα. Μπορείς να βάλεις ένα απλό στριφταράκι. Μπορείς να βάλεις τεχνοχάντρα.
Εγώ προτιμώ αυτούς γιατί μπορώ και αλλάζω γρήγορα παράμαλο με αυτό εδώ πέρα. Οπότε πάμε. Διάμετρο. Διάμετρος πάντα ανάλογη του μολυβιού. Αυτό εδώ είναι 40 ο κορμός και είναι μέχρι 100 γραμμάρια μολυβάκι. Για πιο μεγάλα μολύβια χρησιμοποιώ 60. Για 125, 150, 175 γραμμάρια. 40 για τον περισσότερο κόσμο είναι μια χαρά. Και αναλόγως το πόσα παράμαλα θέλουμε, βάζουμε τους ανάλογους συνδέσμους. Έναν, ή δύο ή τρεις. Το συγκεκριμένο είναι με δύο συνδέσμους, είναι για διπλάρι. Και τα έχω σε απόσταση 2 μέτρων το ένα από το άλλο. Μπορώ να τους κάνω στους 60 πόντους. Αλλά με περιορίζει μετά ως προς το παράμαλο. Δεν μπορεί το παράμαλό μου να είναι πάνω από 60 μετά. Μπορεί να είναι μέχρι 55. Στο δίμετρο μπορώ να βάλω μέχρι 2 μέτρα παράμαλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο. Και μετά, πάνω σε αυτό εδώ, μπορούμε να προσαρμόσουμε το παράμαλό μας, το οποίο ή το φτιάχνουμε εκείνη τη στιγμή, ή μπορούμε να το έχουμε έτοιμο. Εσύ έχεις έτοιμα παράμαλα και βάζεις. Έχω έτοιμα παράμαλα. Κοίταξε Γιώργο, παραμαλάκι, αγκιστράκι, έτοιμο. Τα συγκεκριμένα είναι 1 μέτρο και κάτι. Και με το συγκεκριμένο σύνδεσμο που έχει γατζάκι, μπορώ και τα αλλάζω με μια κίνηση. Είμαι έτοιμος, ψαρεύω. Δεν χρειάζεται να κάνω κόμπο εκείνη την ώρα. Αν βάλουμε στριφτάρι, πρέπει απλά να το δέσουμε. Τώρα εδώ είναι 1 μέτρο το παραμαλό. Είτε ήταν 30 πόντους, είτε ήταν 2 μέτρα, πάνω στο συγκεκριμένο κορμό μπορούσε να σταθεί. Το τελείωμα πάνω κάτω τι έχει βάλει? Κάτω σύνδεσμο μολυβιού. Και στην πάνω μεριά ή βάζουμε ένα στρεφταράκι ή εγώ φτιάχνω απλά μια θηλιά, γιατί έχω προσαρμοσμένο πάνω στο σοκλίτερ μου γατζάκι με στριφτάρι, οπότε την κουμπώνω κατευθείαν. Δηλαδή χάλασε αρματουσιά, τη βγάζω κατευθείαν, δεν δένω, δεν λύνω τίποτα. Σε κουμπώνω, κουμπώνω. Ξέρεις, όλη αυτή η κουβέντα ξεκίνησε γιατί έβγαλα την αρματουσιά μου και μου λέει ο Μάκης ότι έχω πολύ κοντό παράμαλο. Του λέω, γιατί ρε Μάκη, κοντό παράμαλο? Εδώ τι γίνεται? Μου λέει, με αυτά που με αυτήν την αρματουσιά πιάνεις τύπες. Το δικό μου είναι 20 πόντους, έτσι. Μπορείς να πιάσεις και το μεγάλο ψάρι, αλλά θα πρέπει να πεινάει πολύ. Δεν θα πιάσεις καχύποπτο ψάρι που θα πάρει το δόλωμα και θέλει να μην νιώσει αντίσταση. Εσένα σε 10 πόντους, από εκεί που το πιάσεις στους 10 πόντους έχει νιώσει είτε το καλάμι είτε το μολύβι. Οπότε είναι λίγο απίθανο να πιαστεί το ψάρι. Λες και το ξέρω Μάκης ότι θα γίνει αυτό στο Βαγγέλη. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι έγινε και πώς αυτό που είπε ο Μάκης κάνει την επαλήθευση. Πήγα φέτος. Οχ, Βαγγέλη, τρέξε. Μπράβο. Καλό καρπό μου. Καλό καρπό μου. Έλα, Βαγγέλη. Είναι πάνω. Όχι, ε. Ωραίο χτύπημα αυτό. Αυτό ήταν τρελό χτύπημα αυτό. Λοιπόν, όπως είδαμε τώρα, με τράβηξε, αλλά δεν το πήρε το ψάρι. Τι φταίει? Το πιο πιθανό είναι το παράμαλο, το ότι ήταν πολύ κοντό. Ήταν 20 πόντους που είπαμε, έτσι. Οπότε με το που ακούμπησε το δόλωμα και πήγε να φύγει το ψάρι, δεν δώσαμε χρόνο να το κατεβάσει καθόλου με στο στόμα. Κατευθείαν κόντρα, μολύβια, καλάμι. Οπότε από τη στιγμή που δεν το κατάπιε κατευθείαν, αν ψαρεύεις μονάκιστρο, τραβέτο, έτσι, δένεις φρένα ή τα έχεις λιτά? Τα φρένα μου πάντα τα έχω τόσο ώστε άμα φύγει το ψάρι, απλά να μην σπάσει την πετονιά. Ποτέ τελείως λιτά και ποτέ τελείως φιχτά. Είτε είναι σταθερό, είτε είναι σειρώμενο, το οτιδήποτε. Το σταθερό με το σειρώμενο αλλάζει το στήσιμο του καλαμιού στην αναμονή. Δηλαδή, στο σειρώμενο θα κρεμάσω μαϊμουδάκι μισό, 1-1,5 μέτρο αναλόγως το πόσο καχύποπτα είναι τα ψάρια. Όταν δουλεύω σταθερές αρματοσιές, ναι, από τη στιγμή που το ψάρι δεν περιμένω να πάρει πετονιά και να φύγει,
Τα καλάμια μου είναι με τεντωμένες φετονιές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως θα νιώσει την αντίσταση του μολυβιού. Ναι. Δεν με ενοχλεί να θα νιώσει και την αντίσταση του καλαμιού. Ναι, ναι. Θα είναι το δεύτερο πράγμα που θα χτυπήσει. Και τώρα, μα δεις, έχω τα δύο καλάμια με φωτάκι πάνω, ναι, που είναι με σταθερές αρματοσιές, και ένα με μαϊμουδάκι που είναι ισυρώμενη. Μπράβο. Γιατί μόνο στο σειρώμενο μπορεί να πάρει πετονιά ποτέ να σηκώθει το μαϊμουδάκι. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Δηλαδή σε σταθερές αρματοσιές, όπως οι δικές σου με μαϊμουδάκι, και να σηκωθεί το μισό μαϊμουδάκι μέχρι πάνω, δεν έχει νόημα να περιμένεις. Το ψάρι, αν δεν έχει καρφωθεί από το μολύβι που το έχει σειρεί, έχει φύγει. Τσάμα περιμένεις. Κατάλαβα. Συν ότι έτσι δεν θα δεις τις ψηλές τις συμπιές. Ναι, μόνο στη μύτη τις βλέπεις. Τις ψηλές μόνο στη μύτη, με τη σταθερή αρματοσιά. Σωστό. Ισχύει. Σωστό. Εγώ βάζω λαμπάκια. Έχω λαμπάκια τα οποία είναι σταθερά, πιάνουν πάνω στη μύτη και με το που τσιμπήσει αναβοσβήνουν με άλλο χρώμα. Αλλά δεν τα βρήκα για να τα βάλω πάνω. Είναι το καλύτερο. Και τώρα αναγκαστικά πήρα τα μαγειρεδάκια γιατί δεν βρήκα τα λεντάκια. Είναι πολύ καλά αυτά τα λεντάκια γιατί φαίνονται πολύ μακριά. Είναι όπως βλέπεις το φόσφορο τώρα. Καταλαβαίνεις. Έχουν ένα κακό να σου το πω ή να το κρατήσουμε μυστικό. Κρατάνε και μνήμη, δηλαδή μπορώ να καταλάβω πιο καλά με τσίμπησε. Γιατί το ξαναχτυπάω και μου ανάβει διαφορετικά από ότι μου ανάβει το άλλο. Παίρνει το κακό. Το κακό. Πώς τα βάζεις πάνω στα καλάμια αυτά, με κλειψάκι. Αυτά έχουν, αυτό πιάνει από κάτω και αυτό βιδώνει ταυτοχρόνως. Ενώ βιδώνει. Όταν τυλιχτεί η πετονιά επάνω εκεί, τι θα γίνει την ώρα που ρίχνεις. Εντάξει, εγώ έχω σπάσει καλάμι έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν. Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ βάζω φωσφοράκια. Απλά και το φωσφοράκι χωρίς βάση. Με λαστιχάκι για τα μαλλιά, το πολύ λεπτό, το μικρό. Το οποίο και με να περάσει πετονιά από μέσα, κόβεται κατευθείαν το λαστιχάκι, φεύγει το φωσφοράκι, αλλά δεν σπάει ούτε η πετονιά ούτε το καλάμι. Έχουμε ξαναρίξει πάλι μέσα. Θα σηκώσω λίγο να δούμε αν έχουμε κανένα νέο. Θα σηκώσω πρώτα τα καραβιδιά. Μαϊμουδάκι. Τρελό. Αυτό το έχω ρίξει πολύ έξω. Γιατί δοκιμάζουμε, όπως είπαμε, όλα. Όλα τα βάθη. Και τα ρηχά και τα βαθιά. Εξάλλου εδώ κάνει και μία αποχή μπροστά, είπε ο Μάκης. Έχουν φάει. Πάμε να σηκώσουμε και τ' άλλο. Παιδιά, έχει μπερδευτεί το πράγμα λίγο. Είναι λίγο ξεμπέρδεμα, δεν ξέρω τι έπαιξε εδώ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα ρε φίλε, και δεν είναι κόμπο ρε φίλε, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Ωραία φίλε. Όταν έχεις ίδια στην αμμούδα, άμα έχεις με καιρό, θα βρεις αυτά που πρέπει. Ναι. Τώρα δεν πρόκειται να φτιάξει. Υποτίθεται περιμέναμε καιρό σήμερα ρε φίλε. Αμμούδια έτσι, καρακουτός. Ναι. Με καιρό εδώ πέρα. Κατάλαβες. Yeah. Πού είναι ο καιρός. Έλα, πήγε πιάστηκε σε άσο αγκίστρεφος τώρα. Πας να ψαρέψεις λίγο στοχευμένα. Τώρα, άμα δεν ξέρεις τίποτα, βάζεις ένα αγκίστρι γενικής χρήσης, θα το πούμε, ένα 2-4, και ελπίζεις. Θα σε ρωτήσω λίγο, τώρα μίλησαμε για παράμαλα. Τη μάνα, όχι το παράμαλο, τη μάνα, στην μπομπίνα σου. Ναι. Τι νούμερο την έχεις, με τι νούμερο ψάρεις. Από 0,14 μέχρι 0,23. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Η ερώτηση που κάνουν είναι η εξής.
Έχεις καλώσει ποτέ 23 παράμαλο σε πέτρα? Έχεις καλώσει πολύ χειρότερα, πολύ πιο χοντρά. Όχι, 23 παράμαλο έχεις καλώσει? Ναι. Με το καλάμι στα χέρια, τραβώντας όπως κρατάς το καλάμι. Το έχεις σπάσει? Καλάμι. Το παράμαλο. Ναι. Έτσι, το έσπασες. Ποτέ. Το κατέβασες και έκανες, ναι, πίσω. Πίσω. Οπότε, με 23 μάνα είτε παράμαλο, ποιο ψάρι θα παλέψεις με το καλάμι προς τα πάνω και θα το σπάσει? Αφού δεν κερδίζει, δεν κερδίζεις έτσι την πέτρα, θα κερδίσεις το ψάρι? Δεν το σπάσεις. Μ' αρέσουν οι αλληγορίες του, έτσι, τα παραδείγματα του. Α. Μια ωραία μουρμούρα. Δεν πήμα ποτέ, έτσι, το έχει πάει. Τώρα που φεύγουμε, ξεκινήσανε μουρμουρές. Τώρα ξεκινήσανε. Τις δύο τελευταίες βόλες τις έχω βγάλει. Κάτσαμε αρκετή ώρα ακόμα, αλλά επειδή είχαμε τα παιδιά μαζί, έπρεπε να φύγουμε να πάμε τα παιδιά στο ξενοδοχείο. Και έτσι είπαμε να αφήσουμε το ψάρεμα και να κανονίσουμε αύριο να κάνουμε ένα σπίνικ, ένα λαρεύ στο λιμάνι της Φοινικούντας. Παιδιά, καλή νύχτα. Η γρασία μας πέθανε. The next day. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι νομίζω η ώρα να πάμε για λιμάνι Φοινικούντας να κάνουμε ένα ψαρεματάκι με λαρεύ και σπίνικ. Να δούμε τι έχει το λιμάνι εκεί. Είναι πολύ βαθιά. Λοιπόν, θα δοκιμάσω και το καλάμι που έχει κάνει δώρο εδώ ο φίλος μου. Ευχαριστώ, Βαγγελάκη, για το καλάμι. Ζήλεψα το δικό μου, παιδιά, και το ζήλεψα. Εντάξει, ζήλεψα, ρε φίλε, τι να κάνω. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Και θα κάνω την πρώτη ρίξα με το καλάμι του φίλου μου. Γιατί δεν το έχω δοκιμάσει και το έχω στην κατοχή μου αρκετές μέρες. Βάζουμε πάνω το φωνιά. Τι είναι φωνιά? Φωνιά είναι ένα ψαράκι, το έχω ονομάσει εγώ έτσι. Α. Γιατί μου έχει πιάσει λαυράκι, μου έχει πιάσει λίτσες, μου έχει πιάσει ένα σωρό ψάρια. Ναι, δεν ξέρω, δεν είπα ότι ούτε. Δεν είπα ούτε μάρκα ούτε τίποτα, φίλε. Πρώτη βολή. Θα το καλάμι του φίλου μου. Α, ωραία βολή. Δεν ακολούθησε κάτι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αυτό το ψαράκι βουλιάζει κιόλας. Και έτσι το αφήνω λίγο στο ρίξιμο και αρχίζω και το μαζεύω. Το αφήνω. Ξαναπέφτει κάτω. Και έτσι πιάνουμε και τα ψάρια τα οποία είναι ενδιάμεσα στο βυθό. Τα αφήνουμε. Με το που πέσει αρχίζουμε και μαζεύουμε. Παιδιά, το λιμάνι εδώ στη Φοινικούντα δεν έχει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, δηλαδή ούτε έχει ακολουθήσει τίποτα,
αλλά δεν έχουμε δει και τίποτα. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Κάτι ρε παιδί μου, ένα ψάρι, οτιδήποτε. Λες και έχουμε ρίξει στο πουθενά, ας πούμε. Που κανονικά έπρεπε κάτι να παίξει. Έχω ξεκινήσει από τα βαθιά, έχω έρθει στα ρηχά. Τίποτα. Και χθες δεν μείναμε ευχαριστημένοι. Τίποτα. Ήρθαμε και στην παραλία. Τίποτα. Ούτε λόγος. Δεν κάνει εδώ. Αμασμένο όλα κάτω εδώ. Πίστευα ότι έκανε, αλλά όχι. Με τίποτα. Πατάμε στα κολλήματα. Τι λιμάνια, τι παραλίες. Είπαμε να πάμε και στα βράχια. Να δούμε, μπας αλλάξει κάτι σε τύχη μας. Εγώ φίλε το έχω πάρει το μέρος, αλλά εσύ θέλεις λίγο να δείξεις φατσούλα. Θέλεις λίγο τη φατσούλα να τη δείξεις. Κάτι. Σε έχει πιάσει κάτι, μια τρέλα, μια τρέλα. Και στο φαγητό είναι αλάτι. Ναι. Αυτό είναι το αλάτι. Εντάξει, θέλαμε λίγο αλάτι, παιδιά. Συγγνώμη για τις φάτσες μας. Θέλαμε λίγο αλάτι. Βαγγελάκης. Θέλει λίγο αλάτι. Πώς θα πάω, Κολιάκος, ε. Άρε. Ωπω. Τι ήταν αυτό. Τα κυνηγάνε. Αυτό ήταν λαβράκι. Είδες. Ωραία, ψηλό που είχε εδώ. Εδώ είναι να ανεβούμε σε κανένα καΐκι για να μπούμε μέσα. Όπω, έχει διαδρομή περίεργη, μαγιές. Αλλά μπορεί να αξίζει ο κόπος. Λοιπόν. Άκου, λέει, πώς θα πας εκεί, λέει, Ευαγγέλης. Το γατάκι. Αχα. Κάτι γίνεται εδώ. Εδώ κάτι γίνεται, μαγιές. Παίζει εδώ. Τα λαβράκια μου ξέρετε που είναι, μέσα στο λιμάνι. Θα με πονάνε τα πόδια αύριο. Να πάρει ευχή. Ωραίο σημείο εδώ, έτσι. Δυνατό σημείο. Ακούγονται κάτι θόρυβοι. Ω, από περίεργη. Είδα από τα βράχια, παιδιά. Οπα, κάτι χτύπησε. Κάτι χτύπησε. Πάμε να ρίξουμε στο ίδιο σημείο. Εκτός αν ήταν τίποτα φύκια. Και είναι τόσο ψηλά. Δεν νομίζω.
Τίποτα. Πέρασαν δύο λαβράκια. Δεν μας κάνουν την τιμή. Ο Βαγγέλης έπιασε ένα κακάρελο, μικρό. Το απελευθερώσαμε, κάναμε live στο TikTok και το απελευθερώσαμε. Έχει ένα κενό εδώ. Καθόλου ασημαλό. Αρκετά βαθιά τα νερά εδώ. Πρέπει να τα αφήσω το παιχνιδάκι να πέσει αρκετά κάτω και να το μαζέψω, γιατί θα έχει σίγουρα και σκοινιά. Έχουμε επιστροφή μεγάλη και επικίνδυνη, γιατί εδώ τα βράχια είναι περίεργα. Καρφαλός, κανένα καΐκι πάνω. Να ρίξω κανένα πετρονιά. Πεινάω! Γιατί βιάζεσαι να φύγουμε. Απάντηση, πεινάω! Μάκη του δεξιά μετά το σούπερ μάρκετ. Πάμε να φάμε. Τη γωνία εκεί πέρα. Πάμε για φαγητό. Λοιπόν, γεια. Πάμε να φάμε. Πάμε. Πού πάμε? Έλληνα. Πάμε να φάμε. Ναι. Μην κάνει διαφημίσεις. Όχι, δεν Έλληνα. Δεν τσάμπα είναι. Ναι, το λέμε. Τι κάναμε... Πάμε να φάμε. Δεν λέμε πού. Έτσι πάμε. Γιατί δεν πληρωνόμαστε. Είμαστε και κακοί. Και κακοί. Έτσι. Θα κάνω κριτική όμως. Κριτική. Ναι, ναι. Τι θα έχεις στην κρίνια. Όπα, εδώ. Κριτική στο φαγητό. Λοιπόν, την έχετε συνηθίσει στο Γιώργο να γκρινιάζει. Δεν πειράζει. Δεν είναι όλα τέλεια. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα τέλεια που πάμε. Έτσι, να ακούγονται και τα άλλα. Όχι, ρε φίλε, άμα. Κάποιο έχει περίεργε ορέξει σε αυτά, να πα αλλού να κάνει, γιατί κάναμε κάτι κριτική κάτι παιδιά. Σαντορίνη. Ναι, ρε αδερφέ. Δεν το ξέρα. Πάρε μια πινακίδα έξω. Δεν το ξέρα. Έτσι. Θέλει να πα στην άλλη τη μέση του Αιγαίου για να σου κλείνει 11 η ώρα. Όχι, ρε αδερφέ. Δεν το δέχομαι. Τουλάχιστον όταν μπει, παιδιά, συγγνώμη, κλείνουμε την τάδε ώρα. Το θέλει. Δεν το θέλει. Φύγε. Ορίστε. Ανοιχτό. Από τι 12 ω τι 11.30. Το γράφει όμω. Το γράφει. Σωστός. Πάμε. Το γράφει. Παρακώ. Κάπως έτσι εδώ τελειώνει το ταξίδι μας. Βαγγέλη. Δεν μ' αρέσουν τα λιώματα. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Όταν κάτι τελειώνει, κάτι άλλο αρχίζει. Απλά δεν μ' αρέσει το τελειώνει. Εντάξει. Θα μου λείψει. Και πόσο μάλλον δεν μ' αρέσει το φόρτωμα. Το ξεφόρτωμα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό έχω ένα πρόβλημα. Αυτό είναι λίγο θέμα. Αυτό είναι λίγο θέμα.